Χθες 5η 4 Μαΐου, δικαστικός επιμελητής, παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης 20 ατόμων και με τη συνδρομή κλειδαρά, πέταξαν στην κυριολεξία στο δρόμο ηλικιωμένο άνδρα έξω από το σπίτι, καθώς η οικία του περνά στα χέρια λοδαπού νέου ιδιοκτήτη. Όπως καταγγέλει η κόρη του ηλικιωμένου στην πόλη, την Αναστασία Τζοχουνίδου, 7 η ώρα το πρωί εισέβαλε δικαστικός επιμελητής με 20 αστυνομικούς και κλειδαρά και με τη βία τον έβγαλαν έξω από το σπίτι. 7 η ώρα το πρωί, ενώ κοιμούνουσαν μέσα, εισέβαλε δικαστικός επιμελητής με 20 άτομα αστυνομικούς και με τη βία τον βγάλαν έξω και κλειδαρά. Αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος είναι έξω. Δεν έχει πάρει τα πράγματα του από μέσα από το σπίτι. Δεν μπορεί να μετακινηθεί γιατί έχει κινητικά προβλήματα. Δεν έχει πάρει το φορτιστή του από το καρότσι, το ηλεκτρικό που μετακινείται. Και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Θα μείνει έξω στον δρόμο. Ο δικηγόρος της οικογένειας Φώτιος Μπαμπάνης κάνει λόγο για σωρία παραβάσεων και παρανομιών, καθώς όπως αναφέρει, όλες οι διαδικασίες που έλαβαν χώρα είναι άκυρες και παράνομες. Γι' αυτό το λόγο ζητάει να εφαρμοστεί ο νόμος. Όλες οι διαδικασίες που έχουν λάβει χώρα είναι παράνομες και άκυρες. Επιπλέον δεν αντιλαμβάνομαι γιατί η αστυνομία είναι εδώ και θέλει να εμποδίσει την επαναφορά, διότι σύμφωνα με τα χρονιά 85 του αστικού κώδικα, όποιος αποβάλλεται από την ιδιοκτησία του παρανόμως μπορεί να επανέλθει μόνος του. Αυτό εμείς επιχειρούμε να κάνουμε, να εφαρμόσουμε το 985 του αστικού κώδικα. Η αστυνομία καταρχήν έπρεπε να έχει εισαγγελική εντολή. Έρχεται μόνος του ο αστυνομικός διευθυντής και διαθέτει όλη την αστυνομική δύναμη του τμήματος για να βοηθήσει και να συγγράμει σε μια διαδικασία βίας, αποβολής, μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσει ποιον. Έναν υπερθεματιστή υπηκοσκοπίων, μια εισπρακτική εταιρεία η οποία είναι ανύπαρκτη και παράνομα δρά στη χώρα. Ο ηλικιωμένος άνδρας έχει χάσει το ένα του πόδι και κινείται πλέον με αναπηρικό αμαξίδιο. Το σπίτι του βγήκε σε πληστηριασμό, καθώς ο ίδιος ήταν εγγυητής σε δάνειο του γιού του που δεν αποπληρώθηκε εξ ολοκλήρου. Οι κάτοικοι της περιοχής βρίσκονται στο πλευρό του ηλικιωμένου, ενώ ήδη 2 φορές επέτρεψαν την έξωση.